Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Γεια σας. Πώς είστε? Σε αναμονή να έρθουμε στην ωραία Θεσσαλονίκη. Σας περιμένουμε, είναι η αλήθεια. Ποια καραβάκια έχετε εσείς? Έχουμε το Ποσειδόν, ναι. Και ένα καινούργιο παραδοσιακό που θα φέρουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, που λέγεται Αφρικάνα. Α, ωραία. Και πότε με το καλό σκέφτεστε να τα δρομολογήσετε? Η δρομολόγηση προς το παρόν έχει ανασταλεί. Ήτανε να έρθουμε, θα πω λίγο, ήτανε να έρθουμε από την 1η Μαΐου. Δυστυχώς τα μέτρα του COVID μας ανάγκασαν να αναστείλουμε αυτή την τη δρομολόγηση στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 15 Ιουνίου, και με νεότερο τώρα θα έρθουμε περί το τέλος του Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Α, τέλος Ιουνίου, γιατί ο Κωνσταντής μάθαμε ότι θα αρχίσει τα δρομολόγια του τώρα από την Παρασκευή, αν πάνε όλα καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, δηλαδή το ακούσαμε και εμείς αυτό, οι συνάδελφοι να βγάλουν τα καραβάκια να ξεκινήσουν τις διαδρομές. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα το επιτρέψει ο καιρός, γιατί είμαστε 28 Μαΐου, έχει κρύο, έχει συννεφιά, δηλαδή αυτό που ζούμε φέτος δεν υπάρχει, έτσι. Και βροχή πολύ και χαμός γίνεται. Πιστεύω σύντομα οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν. Και εμείς το ελπίζουμε. Καιρός του είναι. Τώρα, πώς θα λειτουργήσουν φέτος τα καραβάκια, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν λόγω κορονοϊού? Μάλιστα, υπάρχει μια οδηγία που μας έχει ανακοινωθεί και ισχύει ότι θα δουλέψουμε με το 50% της χωρητικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα καραβάκι μπορεί να μεταφέρει 100 άτομα, αυτό θα περιορίζεται στα 50 άτομα. Βέβαια, μέσα στην οδηγία που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και θα αναθεωρηθεί αυτή στα μέσα του Ιουνίου, mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, οι οποίες, μάλλον και άλλα μέτρα προστασίας, τα οποία στα καραβάκια δεν μπορούν να ισχύσουν. Ένα από αυτά είναι η απόσταση, η οποία λέει, ας πούμε, μιλάει για το 50%, αλλά έχει και έναν όρο, ναι. Το 1,5 μέτρο. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει στα καραβάκια, να τηρηθεί δηλαδή η απόσταση του 1,5 μέτρου και επιπλέον σε όσα που εμάς η διαδρομή είναι πάνω από 35 λεπτά, θα πρέπει ο επιβάτης να συμπληρώνει και το ειδικό έντυπο. Ναι. Πριν την επιβίβαση. Βέβαια αυτά θα αναθεωρηθούν, έτσι έχουμε ενημερωθεί κι εμείς, ότι θα υπάρξει αναθεώρηση και για τις πληρότητες. Βεβαίως. Και εμείς γι' αυτό ακριβώς έχουμε τοποθετήσει την δρομολόγηση των πλοίων μας μετά από αυτή την ανακοίνωση που θα αναθεωρηθούν αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Τώρα, να μας πείτε λίγο τις τιμές αλλά και τις στάσεις. Θα ξεκινάτε από το λιμάνι, να αρχίσουμε λίγο με τη διαδρομή. Θα ξεκινάτε από το λιμάνι, θα σταματάτε, ναι. Στο Λευκό Πύργο, σωστά? Ωραία, θα σας τις πω. Ναι. Λοιπόν, το λιμάνι θα αποτελεί πάντα την αφετηρία των πλοίων. Ναι. Η πρώτη στάση θα γίνεται στο Λευκό Πύργο. Mm-hmm. Εμείς για φέτος έχουμε ζητήσει να πηγαίνουμε και στην Καλαμαριά. Αχ, τι ωραίο νέο. Ναι, είναι, δηλαδή το έχουμε στο αίτημά μας, το έχουμε ζητήσει. Αλλά θέλω να πω, και πέρυσι το είχαμε ζητήσει, αλλά κάποιοι λόγοι, ας πούμε, που υπήρχαν στη Μαρίνα Καλαμαριάς, δεν μας επιτράπει να πάμε εκεί. Ξέρετε αν αυτά τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί?
έχουμε ζητήσει να έρθουμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς εκεί, οι οποίοι να αναλάβουν αυτή την διευθέτηση, δηλαδή της μαρίνας. Mm-hmm. Γιατί εμείς πέρυσι δεν το καταφέραμε να βρούμε, δηλαδή, το τρόπο να προσεγγίζουμε στη μαρίνα. Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν τις στάσεις. Mm-hmm. Μετά θα πηγαίνουμε στην Περαία, στους νέους επιβάτες και στην Αγία Τριάδα. Α, τρεις στάσεις θα κάνετε στις ακτές του Θερμαϊκού. Ναι, θα κάνουμε τρεις. Ωραίο είναι αυτό. Και μας δίνει και επιλογές για το πού θα μπορέσουμε να πάμε. Κοιτάξτε, είναι καλό αυτό να μπορούμε να προσεγγίζουμε σε όλες τις... όπου υπάρχει, δηλαδή, προβλήτας, να προσεγγίζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε επιλογή και στον επιβάτη, αλλά και στους επιχειρηματίες, όλους αυτούς, ας πούμε, που δραστηριοποιούνται, που δέχονται αυτόν τον κόσμο και έτσι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μοιράζεται και εξυπηρετείται καλύτερα. Ναι, και κάποιοι δεν θέλουμε να πάμε και μέχρι την Περαία, ας πούμε. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο κοντά. Εννοείται την Αγία Τριάδα. Όχι, εννοώ αν γίνει στην Καλαμαριά. Α, την Καλαμαριά. Εγώ εκεί έμεινα. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το κόστος. Το κόστος θα παραμείνει όπως και πέρυσι στα 5 ευρώ η κάθε διαδρομή. Και πιστεύω, έχω ακούσει και τους άλλους συναδέλφους, ότι θα φτιάξουν και κάποιο εισιτήριο επιστροφής. Αν, δηλαδή, υπάρξει, και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, αν γίνει, ας πούμε, κάτι από κοινού, είμαστε σύμφωνοι, ας πούμε, να κάνουμε κάτι που να ισχύει, δηλαδή, το ίδιο σε όλους. Πόσα χρόνια είναι που δρομολογούνται τα καραβάκια στη Θεσσαλονίκη? Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, γιατί, εντάξει, τα είχαμε και παλιά, κάποιες δεκαετίες πριν, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια πόσα είναι, 5-6? Η πρώτη διαδρομή έγινε το 2014. Έκτη χρονιά. Είναι η έκτη χρονιά. Τα ξεκινήσαμε εμείς με τον τότε αντιπεριφερειάρχη, που σήμερα είναι ο νυν δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Τσαμαγλής. Και ήταν ένα εγχείρημα που τότε, ας πούμε, είχε ρίσκο. Σκεφτείτε, είχαν σταματήσει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 70. Γίνανε κάποιες προσπάθειες τη δεκαετία του 80, δεν απέδωσαν, αλλά μπορέσαμε και τα καθιερώσαμε πλέον στη Θεσσαλονίκη και αποτελούν ένα αξιοθέατο, δηλαδή, θα το έλεγα, σαν αξιοθέατο, αυτή η βόλτα στο Θερμαϊκό κόλπο. Έτσι. Κυρίως με τουρίστες δουλεύουν τα καραβάκια. Αυτό είναι, μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι αυτό που μας κρατάει οικονομικά, δηλαδή, και μπορούμε και ανταπεξελχόμαστε στις απαιτήσεις. Είναι πράγματι ο τουρίστας. 70% και πλέον οι επιβάτες μας είναι τουρίστες ή επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και σχετικά με το μέλλον, υπάρχει κάποια προοπτική να δούμε σε μόνιμη βάση θαλάσσια αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη? Γιατί ξέρω ότι λίγο το ψάχνετε κι εσείς. Βεβαίως. Έχουμε επενδύσει σε μελέτες, οι οποίες σε συνδυασμό με κρατικούς φορείς, να υπάρξει μια θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Είναι ένας όρος που στην Ελλάδα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, η θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Ναι. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, υπάρχουν κάποιες προπαρασκευαστικές μελέτες που αφορούν τις στάσεις και τις χερσαίες εγκαταστάσεις, δηλαδή αυτά που θα
θα τοποθετηθούν στην κτηρά για να δέχονται τα καραβάκια, αλλά είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο των συζητήσεων, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα κάτι χειροπιαστό ή κάποιο έργο να μπορεί να ξεκινήσει. Πάντως περιλαμβάνεται σε σχεδιασμούς που γίνονται για την πόλη και ελπίζουμε να προχωρήσει και να γίνει κάποια στιγμή, γιατί θα αλλάξει εντελώς την εικόνα στη Θεσσαλονίκη και θα διευκολύνει τις μετακινήσεις, αλλά θα μας προσφέρει και απίστευτη ομορφιά. Και νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το θαλάσσιο μέτωπο που έχουμε. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την επιβατική κίνηση, είναι δηλαδή και την τουριστική κίνηση, το βάζω ας πούμε, γιατί την τουριστική κίνηση αν και την εξυπηρετεί, δεν είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει, δηλαδή θέλει κάτι πιο σύγχρονο και το παραδοσιακό να παραμείνει για τη σεζόν που λέμε. Ναι. Ωραία, ευχόμαστε να φτιάξει ο καιρός σύντομα, να μας έρθετε, να αρθούν έτσι οι δύσκολοι περιοριστικοί όροι και να έχετε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και εμείς να απολαύσουμε τις βόλτες μας με τα καραβάκια στο Θερμαϊκό και να είναι όλα καλά. Και εμείς το ευχόμαστε και να είμαστε σύντομα κοντά σας. Μακάρι. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα.